Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ τώρα και συγκεκριμένα για τον ΠΑΣ Γιάννενα, για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα που θα παίξει φέτος στην Α1. Είναι εδώ μαζί μου ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος Μάστακας. Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Και επίσης εδώ είναι μαζί μας, πρόεδρε, δύο μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΣ Γιάννενα, δύο ξένες παίκτριες. Είναι η Μπράντι Μοντγκόμερι, welcome Μπράντι, είναι η Ιωάννινα, και η Μιραμάρ. Στο επίθετο, πρόεδρε, θα με βοηθήσεις. Μογκδάντ, Μιραμάρ Μογκδάντ. Μογκδάντ. Είναι Λιβανέζα η κυρία Μογκδάντ. Ναι. Welcome, Μιραμάρ. Λοιπόν, πρόεδρε, θα μας βοηθήσεις και στην διερμηνία, έτσι, στη μετάφραση εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε δύο λόγια για την προσπάθεια τη φετινή πρόεδρε του ΠΑΣ Γιάννενα στην Α1. Πάμε εκεί για να παραμείνουμε, αυτό είναι ο μόνος στόχος, ή πάμε εκεί για να παίξουμε καλό μπάσκετ και ό,τι καλύτερο. Νομίζω το δεύτερο. Όπως ναι. Πέρσι στην Α2, πήγαμε, ο στόχος μας ήταν να παραμείνουμε και φτάσαμε να παίξουμε μπαράζα νόβου. Έτσι και έτσι. Έτσι, έχουμε σαν στόχο να κάνουμε μια καλή προσπάθεια, να χαρούμε τη χρονιά, να παίξουμε και να ευχαριστηθεί και ο κόσμος και τα κορίτσια μας και εμείς το παιχνίδι. Και ό,τι καλύτερο κάτσε. Ο στόχος σίγουρα είναι η παραμονή. Ναι, ο σίγουρος. Ο πύχης θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι η παραμονή. Αν καταφέρουμε κάτι καλύτερο, θα είναι έκπληξη για όλους μας. Γιατί είναι μια χρονιά όπου είναι μεγάλη, έχουμε μεγάλη απειρία σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε ότι είμαστε η πρώτη ομάδα σε αεραστεχνικό επίπεδο στα Γιάννενα τα τελευταία 25 χρόνια, έτσι, που είναι στην αλφα εθνική κατηγορία. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με τη συμπαράσταση των ιδιωτικών επιχειρήσεων της πόλης να ανταποκριθούμε. Βοηθούν οι χορηγοί επαρκώς. Βοηθούν πάρα πολύ. Γιατί κάνετε σημαντικό βήμα τώρα. Η Α1 έχει μεγάλη απόσταση από τις άλλες κατηγορίες. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Mm-hmm. Ο κεντρικός μας χορηγός είναι το Ζαγόρι, η Έργο, η Ασφαλιστική, τα Set Market, τα Hondo Center, θα ξεχάσω και κάποιους τώρα, Toto Vision, τα Κταίο, Toto Vision, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, και μας βοηθάνε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, μπορεί στην προσπάθεια διευθύνως. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα. Επίσης, ένα μεγάλο πράγμα που θέλω να πω, είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας και αυτό δείχνει την αγάπη. Πόσα δηλαδή, πόσα εισιτήρια διαρκείας. Sold out τα εισιτήρια, ναι. Διαρκείας, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάνετε τώρα ένα άνοιγμα και με ξένες παίκτριες, έτσι. Yeah. Έχουμε εδώ δύο, θα μιλήσουμε μαζί τους και περιμένετε ακόμα μία παίκτρια, βρε. Περιμένουμε ακόμα μία, την κυρία Τόμκινς, η οποία δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί λόγω άσχημων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της Φλόριδας. Έχει κλείσει όμως. Έχει κλείσει, έρχεται το Σάββατο. Ωραία. Για να ρωτήσουμε τώρα και μέσα από εσάς, κύριε Μάστακα, καταρχάς την Μιραμάρ, πώς της φαίνονται τα Γιάννενα, ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τα Γιάννενα και από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Μιρα. First impressions for the city and from the team. First of all, thank you for having us here on TV. And my first impressions were actually, I wasn't very surprised because Greek people are very similar, as I said to our president, they're very similar to us. So I really felt like home, especially with my team PAS. They really make me feel as if I never ever left. And I want to say thank you to them for this beautiful welcoming that they had for us when we first arrived. So basically, it's a beautiful country, it's a beautiful city. Ioannina, I said it right? That's right. It's a beautiful city, and I'm very blessed to be here. Η Μίρα λέει ότι της άρεσαν πάρα πολύ τα Γιάννενα και η πρώτη εικόνα είναι πάρα πολύ θετική. Ταυτίζει πάρα πολύ τον κόσμο του Λιβάνου με τον κόσμο των Ελλήνων. Μοιάζουμε δηλαδή, μοιάζουμε, λέει η Μίρα. Ναι, είναι σαν να μην έχει φύγει από το σπίτι της. Για την υποδοχή που ήταν πάρα πολύ θερμή τόσο από τους οπαδούς όσο και από εμάς, μας ευχαριστεί. Και στο βέβαια ευχαριστεί και εσάς για την πρόσκληση στο κανάλι και έρχεται να έχει μια καλή χρονιά η ομάδα μας. Ωραία, η Μπράντι τι λέει, πώς της φάνηκε η ομάδα, η πόλη. Brady, what was your opinion about the impatience of the city and the team? I felt very welcome when I got here. This is my third year playing professionally overseas, and this was the first time that I got the welcome and the greeting that I got right off of the plane. So that was very nice, and from there things have just been great. The city is beautiful. I love my teammates, coach. I'm excited about the season, and και η Μπράντι μας λέει ότι έχει μια εξαιρετική εικόνα από την πρώτη φορά, ότι είναι η πρώτη φορά που από τα τρία χρόνια που κάνει καριέρα στο εξωτερικό, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια παίζει εκτός Αμερικής, πρώτη φορά την καλοδέχονται στο αεροδρόμιο
Είναι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αγαπάει πάρα πολύ τις συναδέλφους της και τις συμπαίχτριές της, τον coach μας και αισιοδοξεί για τη νέα χρονιά να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα, πρόεδρε, γιατί μεταγραφές μιλάμε τώρα, τι χρηματικού ύψους μεταγραφές είναι οι κυρίες που έχουμε εδώ? Μαζί με τη διαμονή και το φαγητό είναι χρηματικού ύψους πάνω από 10.000 ευρώ το χρόνο κάθε μία. Να. Και αυτό είναι ένα σημαντικό οικονομικό βάρος για την ομάδα. Γι' αυτό είπατε πριν ότι βοηθούν οι χορηγοί και αντεπιστεύεστε. Η σεζόν έτσι. Ελληνική είναι 7 μήνες. Ναι. Η σχετική σεζόν είναι 7 μήνες. Δηλαδή δεν είναι 12 μήνες η σεζόν. Mm-hmm. Είναι 7 μήνες, αλλά είναι μια σημαντικό για μια ερασιτεχνική. Βέβαια, ναι, όπως εσείς. Είναι οικονομικό κονδύλιο, γιατί το budget είναι παραπάνω από 10.000 ευρώ, οπότε αυτά τα κονδύλια δεν περισσεύουν, πρέπει να τα βρούμε. Πώς επιλέξατε τις παίκτριες, τις συγκεκριμένες? Δυστυχώς, στα Γιάννα, το επίπεδο και στην επαρχία γενικά, δεν υπάρχουν τα κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθούμε τους αγώνες mm-hmm. μόνοι μας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Οπότε εμπιστευόμαστε μάνατζερ. Θεωρούμε ότι η μάνατζερ που επιλέξαμε τον κοριτσιών είναι της απολύτω εμπιστοσύνη. Και είναι αξιόπιστη, ναι. Είναι αξιόπιστη. Είδαμε βίντεό τους, αλλά πάντα τα βίντεο είναι ένα ερωτηματικό. Σωστό. Αλλά σίγουρα περιμένουμε καλά αποτελέσματα. Να ρωτήσουμε την Μπράντι. Ταλαντεύτηκε, έτσι προβληματίστηκε να έρθει εδώ, στα Γιάννενα και στην ομάδα του Παζιάννα, που είναι μια ομάδα που τώρα ανεβαίνει στην Α1. Μπράντι, because Παζιάννα is his first time in first decision of Greece. Did you have any questions in your mind when you when we request you, when we wanted to come in our city, in our team? Did you have second thoughts? No, because I've never played in Greece before, mm-hmm. so this was my first year playing in Greece, and I was excited about it. New country, new experiences, new people. So I was ready. I was excited. Ίσα-ίσα ήταν excited, δηλαδή το περίμενε πώς και πώς, γιατί περίμενε να παίξει στην Ελλάδα, ήθελε να παίξει σε μια νέα ομάδα, ήθελε να γνωρίσει νέους ανθρώπους, ήθελε να γνωρίσει νέο πρωτάθλημα και της φάνηκε πάρα πολύ εύκολο να πάρει μετώπιση. Πού έχει παίξει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών η Μπράντι, πρόεδρε? Μπράντι, tell me, when did you play the last 3 years? My first year I played in Sweden and last year I played in Luxembourg. So... Mm. Ήταν στη Σουηδία και στο Λουξεμβούργο και νομίζω στο Λουξεμβούργο ήταν η πρώτη σκόρερ πέρσι στο πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. Στην πρώτη κατηγορία? In Luxembourg you were in first division. Okay. Το ίδιο ερώτημα στη Μιραμάρ, αν έκανες πρόεδρε, αν προβληματίστηκε να έρθει στην ομάδα, αν το σκέφτηκε, αν... Did you have second thoughts? No, not at all. This is actually a dream come true for me. It's very rare to see an Arab girl actually travel and play as a foreigner. So for me, this is a dream come true, and we actually made history in Lebanon by being part of Pas Yanina. So I said it right. Yeah. I'm always worried about the. So at all, not at all. It was just a dream come true. So it's ticked off my bucket list. Ναι, έκανε ένα τίκ στο κουτάκι το οποίο ήθελε στη ζωή της η μοίρα, ότι ήθελε να παίξει σε μια χώρα του εξωτερικού. Και το περίμενε πώς και πώς να παίξει, γιατί της αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύει και να παίζει σε χώρες εκτός της χώρας της. Mm-hmm. Οπότε το περίμενε και αυτή πώς και πώς. Μην ξεχνάζει ότι η Μύρα, ξέρεις, στην χώρα της είναι star, έτσι, να το ξέρεις. Α, ναι, στο Λίβανο. Είναι έτσι. Star γιατί είναι αρχηγός της Εθνικής. Είναι αρχηγός της Εθνικής, μάλιστα. Και είναι και πρωταθλήτρια στο η Εθνική Λιβάνο, πρωταθλήτρια Middle East. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάι. Ρώτησε τη Μερμαρ πού έχει παίξει πριν. Τα τελευταία χρόνια που παίζει, σε ποιες ομάδες ήταν? Can you tell us where did you play the last 5 years, the last 2 years? Okay, I played with the top teams in Lebanon, Hamentmen and Riyadi, and last year we actually won 4 out of 5 titles, and we even won in Jordan and in Egypt, West Asia and the Arab Championship. And the year before, I was with Riyadi, and basically I was always in Lebanon. As I told you, it's not very easy for us to find mm-hmm. jobs outside. I want to thank, of course, my agent, Nasos Kiriakou, because he was able to find this opportunity for me. So my last years were always in the Arab world, but we've had experiences because we always have foreigners play with us. So basically it was just in Lebanon. Βασικά η Μύρια έπαιξε στο Λίβανο στις 2 μεγαλύτερες ομάδες του Λιβάνου, mm-hmm. δηλαδή συναντάμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό εδώ και μάλιστα υπήρχε και σύγκρουση έντονη όταν έγινε μεταγραφή εκεί. Μία ομάδα είναι η Al-Riyadi,
Αλβιάντι. And the second team is Χωμένιτσμεν. Χωμένιτσμεν. This is the one that I played with last year. Είναι και αυτή η οποία πέρσι είχε κάνει και το μεγαλύτερο budget. Έχει πάρα πολλά πρωταθλήματα τόσο της Ασίας όσο και πρωταθλήματα της χώρας της. Όπως και με την εθνική, ουσιαστικά είναι μία από τις καλύτερες top επίπεδο παίκτες στην περιοχή. Ωραία. Ποιες είναι οι θέσεις που παίζουν, πρόεδρε? Η Μοίρα παίζει, είναι ασόδιο, όπως λέμε στο μπάσκετ, κόμπο. Ναι. Αυτή είναι η θέση, δηλαδή μπορεί να παίξει και άσος και δύο και η Βράντη μπορεί να παίξει δύο και τρία. Ωραία. Να ρωτήσουμε την Μοίρα μας. Τη Μοίρα, όπως τη λες, πρόεδρε, ποιοι είναι οι στόχοι της εδώ τώρα, τι θα υποσχόταν στους φιλάθλους του ΠΑΣ Γιάννενα, της ομάδας του ΠΑΣ, που την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο έτσι με τόση θέρμη. What is your goals for the team this year? Championships. That's all I wish for. I never come except my whole goal is championships. I don't care who's in front of me. It's always championships. Titles. Η Μοίρα απάντησε πριν προλάβω να τελειώσω. Κορυφή. Η Μοίρα τη λέει και είναι πάρα πολύ αισιόδοξη επειδή έχει συνηθίσει σε αυτό το κομμάτι και είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο όλα τα χρόνια. Έχει μια μεγάλη αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε τα πρωταθλήματα. Η Μπράντι τι λέει? What's your target, your goals for the team this year? I just want to win. I want to do whatever it takes to help this team, this club, this city win. Η Μπράντι και αυτή με τη σειρά τη λέει μόνο νίκες. Υπόσχομαι μόνο νίκες για αυτή την πόλη, για αυτή την ομάδα. Πρόεδρε, έχουν δει καθόλου γυναικείο ελληνικό μπάσκετ, η Μπράντι και η Μοίρα Μαρ πριν? Have you ever seen women basketball of Greece before? Yes. Mm-hmm. Yes, we have witnessed them and we used to watch them because for me I like to watch EuroLeague and Euro games more than actually American WNBA. For me it's more intense and it works a lot about defense. And for me, it's so I've seen games as such, and I've played with people that actually played in EuroLeague. So yes, I've had experience with that. Ναι, η Μοίρα έχει δει πολλά παιχνίδια γιατί έχει συνηθίσει να βλέπει EuroLeague, όχι τόσο το WNBA, το Women NBA είναι αυτό. Έχει δει πάρα πολλά παιχνίδια της EuroLeague όπου εκεί παίζει το Ολυμπιακός, αλλά ήταν και πάρα πολλά χρόνια συμπαίχτρια με παίχτες που έχουν παίξει στη EuroLeague γιατί είναι μεταγραφή μεταγραφής της χώρας της. Brandy, the same question. Have you ever seen Greek women basketball? Yes, my older sister actually played here before. So I've watched her games and I know a little bit about the Greek league. And which team? She played, I can't remember the team, but she played here in Athens for 2 years. Ναι, η Μπράντι λέει ότι έχει παρακολουθήσει γιατί η αδερφή της έπαιζε σε μια από αυτές τις γειτονιές της Αθήνας που ήταν Α1 εθνική, η οποία δεν μπορεί να θυμάται το όνομα, δεν ήταν πάντως μια από τις ομάδες της Μεγάλης Ελλάδος, ήταν όμως μια από αυτές τις κολαργούς, ξέρω εγώ ποιες παίζουν. Ναι, ναι. Ωραία. Προσωπική στόχη τώρα, πρόεδρε, να ρωτήσουμε και την Μπράντι και την Μοίρα. Ποιοι είναι, Μπράντι, ποιοι είναι οι προσωπικοί της στόχοι και μετά τον Πας Γιάννενα. Τι σκέφτεται? Your personal goals and targets, not for the team. What For the future. For the future. What is it? Is to be like Miramar. For the future. Personal for or you. For the team? For you. Only for you. In my career? In your career. I just want to keep moving up in my career. I want to always go to the next level. I don't like to stay stagnant or go down. I'd like to keep building up. And that's really, that's my main goal in my career is to keep moving forward, keep moving up. Except if we make the best team of you. Η Μπράντι λέει ότι ο στόχος της είναι να μετακινείται και να κάνει όσο το δυνατόν μια καλύτερη καριέρα. Εκτός εάν εμείς έχουμε τόσο μεγάλη ομάδα που δεν χρειάζεται να φύγει. Ωραία. Και φτάσουμε σε τέτοιο. Η Μοίρα Μαρ. Personal targets and goals. Me, I think it's always become the better version of myself. And to prove to people that age is just a number, and if you really, and to actually help people and to know that if you really set a goal and you have a target in your mind, you will reach it. Just whatever obstacle you face, always go above it, and just be the best version of yourself. That's what I wish to all the rookies, the youngsters that maybe follow me or watch me or whatever it is. For me, I want to be a good influence for them that you can actually reach your dreams. Okay, η Μοίρα λέει ότι κάτι πιο προσωπικό και κάτι πιο ιδεολογικό, γιατί έχει κάνει και κάτι αντίστοιχο στο Λίβανο. Θέλει να βοηθήσει τα μικρά παιδιά στο μέλλον, θέλει να τη βλέπουν και να μπορέσει να τους δώσει νέες δυνατότητες, έτσι ώστε και αυτά να μπορέσουν να κάνουν μια καριέρα και να ξέρουν ότι ό,τι εμπόδια και να αντιμετωπίσουν, να τους διδάξει τον τρόπο πώς μπορούν να τα επερπηδήσουν και να πάνε ακόμα καλύτερα.
Είναι και σε μια... Yes, of course. I'm going to buy a house here. Είναι και σε μια δύσκολη περιοχή η Μοίρα. Είναι στο Λίβανο, είναι στη Βηρυτό. Είναι μια δύσκολη ευρύτερη περιοχή εκεί. Έτσι. Ζει εκεί. You live in a very difficult area because all of these wars and all these neighbors that you have many problems. No, no. The thing is, it's... Πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είναι η ζωή. Beautiful. Actually, Lebanon is a very beautiful country. Everything, if I'm sitting right here and I hear something on TV, I'm going to think it's 100 times worse than what it really is. Actually, before coming here, we almost had something that was going to lead to something very bad, but it didn't happen. I advise people, honestly, whatever you hear on TV, it's not always, like, it's not as bad as it seems. You should ask and check because, for example, Brandy didn't know, but she knew through her friends that came to play with us. So it's not war. It's a beautiful country, and I advise everyone to actually visit it. It's not dangerous and it's not scary, and it's, as I told mm-hmm. you, remember I told you it's like the Paris of the Middle East, New York of the mm-hmm. Middle East. It's actually a beautiful country. We had great players come play with us. Great foreigners, big names, Yelena Luchanka, Angel McCautry. We had bigger names play with us, so if it was supposed to be a dangerous country or whatever it is, they wouldn't even come. Government should motivate me. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έτσι είναι. Στην ολότητα του Λιβάνου δεν ισχύει αυτό, ότι υπάρχουν κάποια θέματα και εγώ κάποιες φορές που άκουγα πράγματα για την Ελλάδα. Δεν τα πίστευα, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Τα πράγματα διαφορετικά, ναι. Είναι πιο διαφορετικά. Το Λίβανο είναι μια υπέροχη χώρα. Έχω πάει και εγώ από τη στουδιό με αυτό. Δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα στο Λίβανο. Ίσα-ίσα έχουν παίξει mm-hmm. και πάρα πολύ μεγάλες παίχτες και μάλιστα είναι mm-hmm. τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου μπάσκετ που έχουν έρθει εκεί πέρα και έχουν παίξει. Έχει φανταστικό φαγητό. Excellent food. Yes, very good food. And here, my God, you have good food. Πρόεδρε, πρόλαβες να τους πας σε κάποια μαγαζιά εδώ, πρόλαβες να τους γυρίσεις λίγο. Ναι, πήγαμε σε ένα μαγαζί, τουλάχιστον μαζί όσο μου αφήνει ο κόουτς, γιατί ξέρετε πώς μας λίγο αστήρος. Ναι. Το κρύψαμε ένα βράδυ και βγήκαμε. Βγήκατε λίγο, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Μάθατε κάποια ελληνικά. Μοίρα, Μπράντι, έμαθαν κάποιες ελληνικές λέξεις, πρόεδρε. Καλημέρα. Εντάξει, and that's it. I don't know any bad words. Εντάξει, νομίζω έμαθα την κλειστή. Μπράντι, Μπράντι. Αρχή. Αρχή. Ζανό. Α, όχι, όχι. Όχι, όχι. Οκ. Μπορείτε να τρώτε. Καλημέρα και το καλησπέρα και το όχι. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, κλείνοντας, τι θα έλεγε στον κόσμο, εσύ τι υπόσχεση θα δώσει στον κόσμο, οτιδήποτε αν θέλει να πει. Ναι, εμείς αυτή η υπόσχεση που δίνουμε είναι ότι θα κάνουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, θα χτίσουμε ένα δάχτυλο από την πρώτα για να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε δεν μπορώ να εγγυηθώ νίκες, δεν έχουμε την εμπειρία για να σας το πω αυτό. Ναι, ναι. Κατανοητό είναι αυτό, έτσι είναι. Ναι. Δεν κρύβομαι δηλαδή, θα είναι πολύ εύκολο να σας το έλεγα, αλλά ξέρω ότι τα κορίτσια μας θα δώσουν και την ψυχή τους για να έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό αποτέλεσμα για την πόλη και για την ομάδα. Και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και το όραμά μας είναι αυτό δηλαδή, να αυξήσουμε και να κάνουμε ένα όραμα γυναικείου αθλητισμού στην πόλη. Έχουμε πάρει και την γυναική ομάδα βόλη, mm-hmm. και η Ηρακλή ενσωματώθηκε μαζί μας. Α, πολύ ωραία. Και άλλα. Και το όραμά μας είναι σε την επόμενη τριετία, τετραετία να έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο ιδιωτικό, στο οποίο να υπάρχει μόνο γυναικείος αθλητισμός υψηλού επίπεδου. Η Μπράντι τι λέει, τι θα έλεγε κλείνοντας. Μπράντι, you have something finally to say to us? I'm glad to be here and I hope you all come out and support our team and come to our games and cheer us on to victory. Η Μπράντι μας λέει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι εδώ και θέλει όλους τους οπαδούς να έρθουν εκεί, να γιορτάσουν μαζί νίκες και να περάσουν υπέροχα. Έχετε οπαδούς, πρόεδρε, έχετε οπαδούς. Η Μοίρα Μάρτη θα έλεγε λοιπόν. Μοίρα Μάρτη, your final word. I just want to say, first of all, thank you for having us. And second, Pasianina, you are now our family. And thank you for welcoming us as family. We promised the fans, and I know we have a great fan base, which is amazing. We promised them to give our best. It's me, Brandy, and even Angie when she comes. We promised to give our best, and that's it. We love you, and thank you for everything you have done. Μοίρα, είσαι πιο συναισθηματική πάλι. Μας αγαπάει πολύ. Μας ευχαριστεί πολύ.
και μας λέει ότι θα κάνουμε τα καλύτερα βήματα για να κερδίσουμε τα παιχνίδια μας και υπόσχεται ακόμα και για τη μάνατζερ που δεν είναι εδώ ότι θα δώσει τα καλύτερα της. Ωραία, θα τα λέμε συχνά με τις νίκες και θα τα ξαναπούμε στο τέλος με το πρωτάθλημα. Τέλεια. Πες τη μία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην Κοπηλασία τώρα. Διεξάγεται αύριο και μεθαύριο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Νέων στα Γιάννενα, στην Παμβότιδα. Όλα είναι...